τη Βουλή, είτε ενδιάμεσες είτε τελικές, θα ζητήσει η κυβέρνηση ενισχυμένες πλειοψηφίες ή θα στηριχτεί στην κυβερνητική πλειοψηφία? Νομίζω ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι ικανή να δώσει και να επικυρώσει τις όποιες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν από το Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Ζορμπά από Capital. Κύριε εκπρόσωπε, το απόγευμα της Τρίτης η εκτίμηση της κυβέρνησης ήταν ότι οδηγούμαστε σε απόλυτο αδιέξοδο και δραζόταν σε δύο σημεία. Το ένα ήταν η στάση του ΔΝΤ, η απαιτήση δηλαδή για εργασιακά ασφαλιστικό, που από ό,τι φαίνεται χθες με την κοινή δήλωση του κ. Γιούνκερ εξέφρασε και η κυβέρνηση την ευχή να εισακουστεί από το ΔΝΤ, αν το αντιλαμβάνουμε σωστά. Το δεύτερο σημείο όμως που παρατηρεί το εμπλοκή στη διαπραγμάτευση αφορούσε το ύψος του πρωτογενού πλεονάσματος από πλευράς κομισιών. Σε αυτό το αγκάθι υπάρχει κάποια πρόοδος, κάποια σύγκληση? Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση πρώτα απ' όλα σε σχέση και με το πνεύμα της ενημέρωσης που έγινε πριν από δύο μέρες. Το πνεύμα αυτής της ενημέρωσης είναι ότι δημιουργείται ένα ζήτημα, το οποίο το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Δεν νομίζω ότι κάτι έχει αλλάξει δραστικά σε σχέση με αυτό και σε σχέση με τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις, αναφορικά σε σχέση με τα σημεία που δίνει άλλοτε έμφαση ο ένας θεσμός, άλλοτε μεγαλύτερη έμφαση κάποιος άλλος θεσμός. Εμείς αυτό που λέμε και αυτό που υπόθηκε και αυτό που συνεχίζουμε όμως και λέμε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει η προσμονή από την πλευρά των θεσμών έτσι ώστε για να περάσει η συμφωνία να πρέπει να κάνει σε όλα πίσω η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πάρει αυτή την εντολή. Εμείς αυτό που λέμε, και αυτό δεν είναι μήνυμα ρήξης, ότι σε μία διαπραγμάτευση η οποία λαμβάνει η χώρα πρέπει να υπάρξουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Αυτό το κάνει και η ελληνική πλευρά, στο βαθμό που αυτές οι υποχωρήσεις κινούνται μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής εντολής που κρίνει η ελληνική κυβέρνηση ότι μπορούν να κινηθούν μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής εντολής που έχει λάβει, αλλά πρέπει να γίνει και από την άλλη πλευρά. Αυτό λέγαμε και τότε, σε αυτό επιμένουμε και σήμερα, έτσι ώστε να υπάρχει μία κατάληξη. Και για να απαντήσω και σε ένα ερώτημα που μου τέθηκε πριν και νομίζω ότι μου διέφυγε και δεν το απάντησα, που ήταν σχετικό. Πού νομίζουμε ότι έχει κάνει πίσω η ελληνική πλευρά? Κοιτάξτε, από τις 20 Φλεβάρι μέχρι σήμερα έχουμε αποδείξει ότι είμαστε διαθεθειμένοι να βρεθεί μία αμοιβαία υποφελής λύση. Ξέρετε πολύ καλά ότι για εμάς, για παράδειγμα, και κάτι το οποίο το έχουμε πει και προεκλογικά, συνεχίζουμε και το λέμε και μετεκλογικά, αντιλαμβανόμαστε όμως ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης, παρόλο που γνωρίζουμε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, δεν το βάζουμε εμφατικά για να κλείσει αυτή η συμφωνία σε αυτή τη φάση. Σε λίγο καιρό, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλάκι. Δεν μπορούμε να στρουθοκαμιλίζουμε. Όμως επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης και για να προχωρήσουν τα πράγματα δεν μπορούμε να υπάρξει συνένεση σε ένα τόσο κομβικό ζήτημα, το αφήνουμε για ακριβώς για την επόμενη περίοδο, η οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί από την ίδια την πραγματικότητα. Παρακαλώ. Και σε αυτό το ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή ανοίξατε και το θέμα με το χρέος, το θέμα του χρέους, να υποθέσουμε ότι μπαίνει στην φάση που περιγράφεται και στο σημείωμα της Τρίτης, δηλαδή στη συζήτηση γιατί μετά τον Ιούνιο περίοδο και την έξοδο στις αγορές. Και ένα άλλο ερώτημα αναφορικά και με τα όσα έχουμε πει για τις κόκκινες γραμμές και αυτό που περιγράφεις ότι θα κάνετε αμοιβαίους συμβιβασμούς. Τα όρια αυτών των αμοιβαίων συμβιβασμών τα έχετε ορίσει και σας το λέω αυτό διότι σήμερα και σε δημοσκόπηση για το τηλεοπτικό σταθμό CBS φαίνεται ότι 70% της κοινής γνώμης λέει διαπραγματευτείτε, αλλά να μην παραβιάσετε τις κόκκινες γραμμές. Προφανώς και τα έχουμε ορίσει, προφανώς και τα γνωρίζουμε, προφανώς και είναι ξεκάθαρα σε εμάς, επειδή έχουμε και πλήρη επίγνωση της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας. Δεν ζούμε σε κάποιον γυάλινο πύργο, είμαστε μια κυβέρνηση η οποία έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, το οποίο είναι ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά ακόμα και σήμερα ζει και αντλεί τη δύναμή της από την κοινωνία. Και επομένως γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες είναι οι ίδιες οι κόκκινες γραμμές οι οποίες τίθενται από την κοινωνία.
Επομένως, για μας είναι σαφή αυτά τα όρια και να είναι σίγουροι όλοι ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια των κόκκινων γραμμών. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, και για το χρέος. Και για το χρέος να σας απαντήσω. Επειδή το είπα και την προηγούμενη φορά, θα το πω και σήμερα, αν και θα πρέπει να την κόψω αυτή τη συνήθεια, όπως μου έχουν πει πολλοί συνάδελφοί σας έμπειροι, ότι επειδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει τις δικές του πολιτικές προεκτάσεις και επειδή εμείς αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε και τους λαούς της Ευρώπης και τους φορολογούμενους της Ευρώπης, είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε να το δούμε από κοινού, όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επαναλαμβάνω, ένα ζήτημα σαν το χρέος, το μη βιώσιμο ελληνικό χρέος, που παρά τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν μέσα από τη συνταγή του μνημονίου, όχι απλά δεν το μείωσαν, παρόλο που αυτό το χρέος υποθετικά κουρεύτηκε, αλλά το εκτόξευσαν στα επίπεδα του σήμερα, είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί, γιατί δεν μπορεί να κρύβεται. Παρακαλώ. Παπαδημητριώπου Αυγή, μια διευκρίνηση και μια ερώτηση, κύριε εκπρόσωπε. Η διευκρίνηση αφορά στο θέμα του ΤΑΦ-ΤΑΦ. Το θέμα για την κυβέρνηση, για τα πρόσωπα που είναι σε αυτό το πόρισμα, για τα πρόσωπα εννοώ που είναι στον κρατικό μηχανισμό, τίθεται πότε? Τώρα με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, στο επόμενο βήμα της δικαιοσύνης, σε μια ενδεχόμενη καταδικαστική απόφαση, πότε? Και στην ερώτηση, αναφορικά με ένα σημείο της κοινή δήλωση Τσίπρα-Γιουνκέρ, για τις συντάξεις, πώς ορίζεται αυτό το όριο φτώχειας της τρίτης ηλικίας, με ποια εργαλεία και πολιτικές θα υπερασπιστείτε τις συντάξεις, αν ισχύει και κάτι που άκουσα περί, που διάβασα περί αναδιανομής συντάξεων? Ευχαριστώ. Απαντάω στο πρώτο ερώτημα λέγοντάς σας ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πλήρως αποφασισμένη να πάρει όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες, και το έχει αποδείξει, θέλω να πιστεύω, στις πρώτες 100 τις μέρες, να πάρει όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτά είναι θέματα που αφορούν την πολιτική εξουσία, τη δημόσια διοίκηση, το τραπεζικό σύστημα, τον επιχειρηματικό κόσμο. Σε όλα αυτά τα επίπεδα η κυβέρνηση θα πάρει τις πολιτικές πρωτοβουλίες αυτές έτσι ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη και διαφάνεια. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της δικαιοσύνης, προφανώς, και δεν θα μπλεχτούμε στα πόδια της, να κάνει τη δουλειά της. Για όλα αυτά τα οποία με ρωτήσαμε, η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ζήτημα των συντάξεων, για εμάς το όριο μπαίνει από το γεγονός ότι γνωρίζουμε σήμερα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συντάξεων κινείται σε επίπεδα εξαιρετικά χαμηλά. Γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί οι συντάξεις και οι επικουρικές και οι κύριες τα τελευταία 5 χρόνια με έναν τρόπο που έχουν ανατρέψει τη ζωή ανθρώπων και νοικοκυριών ολόκληρων. Επομένως, το ίδιο το όριο συγκεκριμενοποιείται από την ίδια την πραγματικότητα που είναι γνωστή στην κυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μειώσεις συντάξεων ξεκάθαρα. Παρακαλώ. Λίδα Μπόλο από Sky. Θέλω να επανέλθω λίγο στα αγκάθια της διαπραγμάτευσης, κύριε εκπρόσωπε. Το ότι υπάρχει μια σύγκληση διαφαινόμενη με την πλευρά της Κομισιόν για συνταξιοδοτικό και εργασιακά είναι σαφές, νομίζω, από την κοινή δήλωση. Εάν υπάρχει, αν γνωρίζετε, ποια είναι η αντίδραση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι και ο σκληρός εντός εισαγωγικών σε αυτά τα δύο ζητήματα. Σε αυτά τα δύο ζητήματα. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, εάν υπάρχει μια εικόνα για το κενό για το οποίο μιλάμε ότι πρέπει να καλυφθεί τα επόμενα χρόνια. Ήταν ένα πάγιο θέμα, ένα πάγιο αγκάθιση διαπραγματεύσει όλα αυτά τα χρόνια, διότι ακούγεται ακόμη και ότι τα μέτρα που προτείνει και συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση φτάνουν και τα 14 δισεκατομμύρια για την επόμενη διετία. Να μας πείτε αν ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι. Ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ πάνω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη θέση του αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις. Από τη στιγμή θα γίνω λίγο μονότονος, που οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη και στην τελική είναι και δουλειά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των εκπροσώπων του να προβούνε σε τέτοιου τύπου ανακοινώσεις. Σε σχέση με το ζήτημα του δημοσιονομικού και κατ' επέκταση και του χρηματοδοτικού κενού, αυτή τη στιγμή και σε αυτό το ζήτημα είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι το δημοσιονομικό κενό, το οποίο θα προκύψει μετά από την
μετά από, από τον καθορισμό του στόχου του, του πρωτογενούς πλεονάσματος, θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις εκτιμήσεις κάποιων από τους θεσμούς. Είναι μέτρα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. 14 δις μέτρα σε βάθος διετίας, αν δεν κάνω λάθος, το θέσατε το ερώτημα, είναι ποσά τα οποία δεν μπορεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εμείς σε κάθε περίπτωση, και αυτό πρέπει να το τονίσω, όποια μέτρα, και αυτό θέλω να είμαι σαφής σε όλους, όποια μέτρα ληφθούν και όποιες μεταρρυθμίσεις ληφθούν, θα έχουν ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν θα είναι οριζόντιος, θα είναι μέτρα τα οποία θα στοχεύουν στο να αναδιανύμουν τα βάρη του ελληνικού λαού και ειδικά αυτών που έχουν πληρώσει τα περισσότερα αυτά τα 5 χρόνια. Παρακαλώ. Καλημέρα. Κώστας Εφημέρος από το The Press Project. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν για μια πολιτική, για τις πολιτικές ευθύνες και τις πολιτικές κινήσεις που θα πάρει η κυβέρνηση προκειμένου για την περίπτωση κυρίας Σακελαρίδου, για παράδειγμα, που βρίσκεται στην διαδικασία της νομικής επίλυσης του ζητήματος. Παρ' όλα αυτά, η κυρία Σαβαίδου δεν τίθεται θέμα νομικό. Τίθεται ότι ήταν, σύμφωνα από μια διαρροή από τα έγγραφα, ήταν επικεφαλής μιας εταιρείας η οποία είχε αναλάβει να φοροαποφεύγουν μεγάλες εταιρείες πολυεθνικών και τώρα είναι υπεύθυνη να τις φορολογεί. Τίθεται θέμα ηθικής τάξης για την κυρία Σαβαίδου, όχι πολιτική. Όλα αυτά, για να σας απαντήσω και για να μην αφήσω και θέματα, όλα αυτά, πάνω σε όλα αυτά θα τοποθετηθεί η ελληνική κυβέρνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ. Αντώνης Γκιώκας από τον Βήμα FM. Κύριε εκπρόσωπε, αυτή η συμφωνία, όποια είναι αυτή και όταν έρθει, μπορεί να περάσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός σας χωρίς να υπάρξουν αναταράξεις? Σίγουρα μπορεί να περάσει και θα περάσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός μας χωρίς να υπάρξουν αναταράξεις. Κύριε εκπρόσωπε, μετά και την συνάντηση Τσακαλώτου Τραγασάκη με τον κύριο Ντράγκη, έχετε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι ακόμη και με μια ανακοίνωση προόδου από το Eurogroup θα απελευθερωθούν κάποια εργαλεία για τη χρηματοδότηση της οικονομίας? Αυτό είναι κάτι το οποίο το προσμένουμε και ευελπιστούμε σε κάτι τέτοιο. Να σας θυμίσω, υπήρχε και μια σχετική δήλωση, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 10 περίπου μέρες από άλλο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που κινούνταν σε αυτό το πνεύμα. Αυτή τη διαβεβαίωση ωστόσο δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Αυτά που συζητάει ο κεντρικός τραπεζίτης με τους απεσταλμένους της ελληνικής κυβέρνησης δεν δημοσιοποιούνται. Παρακαλώ. Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό κανάλι, το SBC. Έχουμε μια δημοσκόπηση σήμερα της Παλμούς Ανάλυσης, η οποία αναφέρει ότι 44% των ερωτηθέντων δεν δέχεται περικοπή κύριων συντάξεων, 30% δεν δέχεται αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, 26% κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, 23% κατάργηση ένφια, 12.000 αφορολόγητο, 22% ιδιωτικοποίησης και εργασιακά είναι πολύ χαμηλά. Θα ήθελα να μου πείτε από αυτά τα 5 πολύ σημαντικά, έτσι όπως τα αξιολογούν οι ερωτηθέντες, ποια είναι αυτά τα οποία η κυβέρνηση δεν δέχεται αυτή τη στιγμή? Απορρίπτει δηλαδή τις αιτιάσεις των δανειστών οι οποίοι δεν θέλουν να περάσει το αφορολόγητο, δεν θέλουν να διατηρηθεί ο ένφια, δεν συζητάνε για μη δραστικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, στις κύριες συντάξεις ειδικά, όταν η μέση σύνταξη είναι 945,38 ευρώ και ο μέσος μισθός 1.100 ευρώ. Ποια από αυτά τα 5 πολύ σοβαρά ζητήματα είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι εμείς δεν τα υιοθετούμε, δεν θα τα εφαρμόσουμε? Ευχαριστώ πολύ. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μου θέσατε και προκύπτουν από την δημοσκόπηση είναι ξεκάθαρη. Για εμάς δεν περιμέναμε κάποια δημοσκόπηση για να αναγνώσουμε αυτή την πολιτική βούληση. Είναι ξεκάθαρο αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός και νομίζω δεν είναι μόνο σε εμάς την κυβέρνηση, αλλά όποιος και όποια κινείται έξω σε αυτή την κοινωνία, αντιλαμβάνεται όλα αυτά τα ζητήματα ως κόκκινες γραμμές τις οποίες τις θέτει ο ελληνικός λαός. Εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν προχωρήσαμε από τις αρχές Φλεβάρη, από το πρώτο Eurogroup, σε μια συμφωνία άμεση, η οποία θα αποδεχόταν όλα τα προηγούμενα τα οποία έχει υπογράψει ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή του, ακριβώς επειδή γνωρίζαμε αυτή την κατάσταση. Και αυτή η διαπραγμάτευση, η οποία είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αποσκοπεί έτσι ώστε να υπερασπιστεί η ελληνική κυβέρνηση αυτά τα βασικά ζητήματα που μας θέτει η ελληνική κοινωνία. Παρακαλώ.
Επειδή έχει περάσει και περνάει μάλλον πολύ γρήγορα ο χρόνος, να είναι και λίγο πιο σύντομες οι ερωτήσεις και να είναι και μία ερώτηση, σας παρακαλώ, ένα δημοσιογράφο, για να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και όλοι. Πολύ σύντομα. Απλά όνομα και μέσα. Ταβουλάρι από newsbeast.gr. Κόκκινες γραμμές συνήθως σημαίνει δεν συζητάω πέρα από εκεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, βέβαια, η κυβέρνηση έχει μπει σε μια συζήτηση και των κόκκινων γραμμών. Αποφύγατε βέβαια να μας δώσετε τα νέα όρια. Δεν θα μείνω εκεί, γιατί θα κάνετε ακριβώς το ίδιο. Ενδεχομένως είμαστε μέσα στη διαπραγμάτευση και δεν θέλετε να το κάνετε. Εγώ θα σας ρωτήσω σε ποια σημεία υπάρχει σύγκληση και ποια είναι τα άλλα σημεία που διαπραγματεύεστε και τα οποία δεν είναι κόκκινη γραμμή, αλλά τα συζητάτε με τους εταίρους και τους δανειστές. Εγώ θα μπορούσα να σας πω ποια είναι συνολικά τα θέματα τα οποία συζητάμε, τα οποία παρόλα αυτά είναι γνωστά. Είναι ως γνωστόν τα ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική κατάσταση και την μακροοικονομική εξέλιξη, δηλαδή ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και για το έτος αυτό, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τη δημοσιονομική κατάσταση. Μετά είναι τα ζητήματα όλα αυτά της φορολογικής απόδοσης, έτσι ώστε να επιτευχθούν αυτές οι δημοσιονομικές εκτιμήσεις. Από εκεί και πέρα είναι τα ζητήματα που αφορούν τα κόκκινα δάνεια, είναι τα ζητήματα που αφορούν τα κλειστά επαγγέλματα, είναι τα ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, είναι τα ζητήματα των εργασιακών, είναι τα ζητήματα του ασφαλιστικού συστήματος, είναι τα ζητήματα του δικαστικού συστήματος. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε κάποια υπάρχει σύγκληση, σε κάποια υπάρχει απόκληση, σε κάποια υπάρχουν ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και πάνω σε αυτό όλο το τραπέζι γίνεται η συζήτηση και θα συνεχίζει να γίνεται μέχρι και αύριο ή σήμερα το βράδυ στο επίπεδο των Βρυξελών. Παρακαλώ. Στέλλα Καντώνα από το Κόντρα. Διαβάζω, κύριε εκπρόσωπε, ότι πριν από λίγη ώρα ο κ. Λαπαβίτσας δήλωσε ότι ο ίδιος δεν βλέπει πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε με τρόπο συμβατό με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης είπε ότι δεν πρέπει να φύγει το θέμα της ρήξης από το τραπέζι. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, αν η κυβέρνηση είναι σύμφωνη με αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Εγώ θα σας πω να περιμένουμε όλοι, και ο κ. Λαπαβίτσας και εγώ και εσείς και όλοι μας, να δούμε αυτή τη συμφωνία, το πώς θα καταλήξει και μετά να κρίνουμε εάν είναι δυνατόν να μπορεί να περάσει από την Ελληνική Βουλή. Παρακαλώ. Πίσω έδωσα, αλλά θα δώσω μετά σε εσάς το λόγο. Σε εσάς έδωσα. Αν είναι η κυρία να προηγηθεί. Όπως θέλετε εσείς. Ωραία. Γιάννης Χριστάκος από το Ε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να διευκρινίσουμε κάτι που αν δεν το έχω καταλάβει κι εγώ καλά. Η συμφωνία η οποία προφανώς φαίνεται ότι θα έρθει σε λίγες μέρες από τώρα, αν όχι σε 11, ίσως στις επόμενες μέρες, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε μια συμφωνία. Περιλαμβάνει χρήματα. Δηλαδή, θα έχουμε κάποιο ποσό από τα λεφτά που είχαν απομείνει λόγω αξιολόγησης, μια και γίνεται αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν. Δεν θα πάρουμε χρήματα από αυτά, από την αξιολόγηση, ή θα πάρουμε κάποια άλλα. Και αν δεν γίνει κάτι από αυτό, θα έχουμε χρηματικό ποσό μέσω δανεισμού ενός νέου προγράμματος που θα είναι η λεγόμενη Μεγάλη Συμφωνία. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση και αν θα πάρουμε χρήματα από αυτά, λίγο να το διευκρινίσουμε. Θα σας απαντήσω. Προφανώς και είναι χρήματα τα οποία δεν έχουν δοθεί στην ελληνική οικονομία από τους θεσμούς, κυρίως από τον ESM στην ουσία και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και κάποια χρήματα προφανώς τα περίφημα SMPs, τα οποία είναι από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων, τα οποία έχουν περάσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για αυτά τα χρήματα μιλάμε. Είναι τα χρήματα τα οποία πρέπει να αποδοθούν στην ελληνική οικονομία, έτσι ώστε να έχει και τη δυνατότητα να αποπληρώνει και τις αποχρεώσεις της και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ναι. Με συγχωρείτε, είχα δώσει. Ναι, σε σένα. Ναι. Μητσοπούλου από το Ποντίκι. Ναι. Σε σχέση με το ασφαλιστικό και πάλι, επειδή προφανώς ανοίγει η συζήτηση και είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια και για σας και μπαίνει επιτακτικά και από το Δέλτα Νητάφ, μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα της συζήτησης, δηλαδή θα ολοκληρωθεί εν ώψη της τελικής συμφωνίας για την οποία μας έχετε πει ότι θα καταλήξει στα τέλη Μαΐου, ενδεχομένως αρχές Ιουνίου, ή εκτείνεται και πέραν αυτής? Θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι για ένα ζήτημα τόσο νευραλγικό όπως είναι το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις τόσο σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων
προφανώς, αλλά να πρέπει να ολοκληρωθούν και οι αντίστοιχες αναλογιστικές μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει και τα οποία θα προκύπτουν. Ενώ μιλάω για παραμέτρους που έχουν να κάνουν με στοιχεία που υπάρχουν στις αναλογιστικές μελέτες. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε μια πλήρη αίσθηση της εικόνας του προβλήματος που έχουμε σήμερα. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πολλή ώρα, θα μπορούσα να σας πω λίγους όμως. Από τη μία έχουμε μια τεράστια ανεργία, έχουμε ένα αριθμό πάνω από το 1 εκατομμύριο σε απόλυτο νούμερο, που σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι για τους οποίους δεν καταβάλλονται και δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα έχουμε μειώσεις στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που συμπαρασύρει προφανώς και τις ασφαλιστικές εισφορές. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Είναι το γεγονός ότι με το PSI το οποίο έγινε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχασαν περίπου 25 δισεκατομμύρια από τα αποθεματικά τους. Όλα αυτά δημιουργούν μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό δεν το λέμε για να προειδιάσουμε. Αυτό το λέμε για να συνδέσουμε τα αιτήματά μας για ανάπτυξη, για δημιουργία θέσεων εργασίας, για επαναφορά του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα με έναν τέτοιο τρόπο που θα έχουν και θετικές επιπτώσεις και στο ασφαλιστικό σύστημα. Ναι, ναι. Και χαγιά από τα νέα. Κύριε εκπρόσωπε, συγκρατώ αυτό που είπατε δύο φορές σήμερα, ότι η κυβέρνηση θέλει να είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, στις 12 Μαΐου πρέπει να καταβάλουμε αυτά τα 769 ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και... εκατομμύρια ευρώ, είπατε ευρώ, αλλά εντάξει. Μακάρι να ήταν ευρώ. Νομίζω όλοι το ίδιο σκεφτήκαμε. Λοιπόν, έχω όμως ένα μεγάλο κενό πάνω σε αυτό. Ήδη έχουμε 7 Μαΐου, η διαπραγμάτευση στο Brussels Group συνεχίζεται, δεν ξέρω μέχρι πότε θα συνεχιστεί. Το Eurogroup είναι στις 11 Μαΐου και αναρωτιέμαι, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία και μπουν και υπογραφές μέχρι την 11η Μαΐου, πότε θα προλάβουμε να συγκεντρώσουμε αυτά τα χρήματα, είτε ως ελληνικό κράτος, είτε ως χρηματοδότηση από τους θεσμούς για να τα αποδώσουμε. Θα σας απαντήσω λίγο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ή μάλλον θα μου επιτρέψεις, γιατί είναι λίγο στενός ο χρόνος και υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που δεν έχουν ρωτήσει. Αυτό είναι υποκειμενική άποψη. Αλλά χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, θα δώσω μια μονότονη απάντηση, η οποία έχει να κάνει με αυτό που σας είπα και πριν, ότι η δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης και η υποχρέωσή της είναι να δημιουργεί αυτούς τους όρους, έτσι ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Κάποιος που δεν έχει ρωτήσει ενδεχομένως, εσείς και μετά εσείς, για να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Η χτεσινή κοινή δήλωση, οπότε καταλαβαίνω, βάζει τη βάση της συζήτησης. Όμως επειδή δεν προσδιορίζει ακριβώς το πότε, αν γνωρίζετε θα θέλαμε να μας πείτε αν αφορά τον Ιούνιο ή αν αφορά κάποιο άλλο χρόνο, πότε θα γίνει αυτή η συζήτηση και η τελική απόφαση. Για εμάς το συντομότερο δυνατόν. Έδωσε και μια απάντηση πριν σε συνάδελφό σας σχετικά με τα εργασιακά και τη διαβούλευση την οποία αναφέρεται μέσα στο κείμενο ότι πρέπει να γίνει, ότι είναι σε εξέλιξη αυτές οι διαδικασίες της διαβούλευσης και εμείς ευελπιστούμε πολύ σύντομα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να δοθούν αυτές οι λύσεις, γιατί μιλάμε για λύσεις για τον κόσμο που ο οποίος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα σε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Παρακαλώ. Αυτό, άμα βλέπεις πολλά χέρια την πατάς. Δεν πρέπει να υποσχεθώ ερώτηση μετά από κάποιον άλλον. Ναι. Πέστε λοιπόν, και θα επανέλθουμε. Λαπανέτης Θοδωρής από The Citizen.gr. Στο non-paper που είχατε βγάλει προχθές, στο μέσο κάπου της σελίδας εκείνης, είπατε ότι πρέπει τέλος πάντων να ξεκινήσει η συζήτηση για την μετά τον Ιούνιο εποχή και μιλάτε για ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές και χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Είναι στη σκέψη σας η προληπτική γραμμή στήριξης? Ένα είναι αυτό και δεύτερο,
Χθες ο Πρωθυπουργός είπατε ότι έκανε μια κοινή δήλωση με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Στο non-paper που είχατε βγάλει προχθές. Και μάλιστα μιλάτε και με αισιοδοξία για αυτή τη δήλωση σε σχέση με ασφαλιστικό εργασιακά. Ο κύριος Γιούνκερ πριν από 2 ή 3 μέρες έκανε επίσης μια άλλη δήλωση όπου εξήμνησε το έργο της κυβέρνησης Σαμαρά. Είπε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά έκανε τις σωστές κινήσεις και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι με τον πρόεδρο της Κομισιόν που έχει αυτές τις απόψεις κάνετε μια κοινή δήλωση για κάτι που εσείς θεωρείτε κόκκινη γραμμή? Δεν μας προβληματίζει καθόλου, γιατί την τελική απάντηση δεν τη δίνει ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Γιούνκερ, ούτε ο κύριος Σαμαράς. Την δίνει ο ελληνικός λαός, όπως και την έδωσε για το ποιος τελικά νομίζει είχε δίκιο για την πολιτική που ακολούθησε στις 25 Γενάρη. Σε σχέση με το ζήτημα το άλλο που μου θέσατε, το χρηματοδοτικό. Το χρηματοδοτικό ζήτημα είναι ένα θέμα που εννοώ και στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, όχι τώρα το βραχυπρόθεσμο που αφορά τον επόμενο μήνα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την ελληνική κυβέρνηση και σε συνεργασία με τους εταίρους θα δοθεί μια απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα αυτή η απάντηση δεν θα είναι νέο μνημόνιο και δεν θα είναι νέα μέτρα λιτότητας που έχουν προκαλέσει τόση δυστυχία με πολιτική επιλογή, αν θέλετε, και της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Σας χρωστάω μια ερώτηση, με συγχωρείτε. Ελένη Λεοντίτση από τη Σύγχρονη Ρωσία. Στο πρόσφατο ταξίδι του, ο Πρωθυπουργός στη Μόσχα δέχτηκε επίσημη πρόσκληση από τη ρωσική κυβέρνηση να παραστεί στις γιορταστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν την Κυριακή για τα 70 χρόνια από τη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός στη Μόσχα την Κυριακή? Και αν όχι, ποιος θα είναι από την ελληνική κυβέρνηση? Από όσο ξέρω, απεσταλμένος εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης θα είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι είπατε? Δεν άκουσα. Συνεχίστε. Συγγνώμη, Χάτζη Δημητρίου από την Αυτεμπορική. Δεν μπορεί ο θεσμός του Κοινοβουλίου, η πρόεδρος του θεσμού, δεύτερη τη τάξη, η εξουσία, να εκπροσωπεί την εκτελεστική. Έχετε δίκιο σε αυτό, οπότε θα σας το θέσω αλλιώς. Θα σου παρεξηγήσω. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κιόλας, με συγχωρείτε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, προφανώς ως θεσμός, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση και ευχαριστώ που με διορθώνετε. Θα κάνουμε τέτοια λάθη και ευχαριστώ που, και ευτυχώς θα έχω και εσάς να με διορθώνετε. Ο Πρωθυπουργός πάντως δεν θα παραστεί σε εκδηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι προγραμματισμένο να μεταβεί. Θα είναι σίγουρα λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου από την πλευρά του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα εκπροσωπήσει τον θεσμό του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα είναι και κάποιος άλλος που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ρωτήσει και θα ήθελε, έχουμε ακόμα 5 λεπτά, να πάρουμε γρήγορα κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Εντάξει, τώρα άνοιξε η όρεξη σου. Με αλφαβητική σειρά δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να μαζέψουμε πολύ γρήγορες ερωτήσεις και πολύ γρήγορες απαντήσεις. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι είχε γίνει ένα λάθος στις 20 Φεβρουαρίου και δεχτήκαμε, ο κύριος Τσακαλώτος είχε πει, και δεχτήκαμε χωρίς να έχουμε έγγραφες διαβεβαιώσεις να προχωρήσουμε στη συμφωνία. Στις 11 του μηνός πρέπει να πάρουμε έγγραφες διαβεβαιώσεις για να πληρώσουμε στις 12 του μηνός το ΔΝΤ. Δηλαδή πρέπει να γίνει να πάρουμε διαβεβαιώσεις από την ΕΚΤΟΥ προκειμένου να προχωρήσουμε στην πληρωμή της δόσης της επόμενης μέρας. Δεν είπαμε ότι συνδυάζουμε την απόφαση στις 11 με την πληρωμή, τιμή πληρωμή της 12ης. Επομένως δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα για το αν θα πληρώσουμε ή όχι. Διαβάζω το εξής εντός εισαγωγικών. Είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε εγκαταστάσεις στις ένοπλες δυνάμεις μας αλλά και μεγάλες βάσεις στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να διευκολύνουμε τις δυνάμεις της Συμμαχίας να αναπτύξουν τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Είναι προχθεσινή αναφορά του κυβερνητικού εταίρου και Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Καμένου. Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα, αν υπάρχει σχετικό αίτημα από τη Συμμαχία, το ΝΑΤΟ προφανώς εννοεί. Και δεύτερον, αν είναι θέση της κυβέρνησης αυτό που σας διάβασα. Όταν και αν υπάρξει τέτοιο σχετικό αίτημα, θα συζητηθεί και σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου και θα υπάρχουν οι απαντήσεις. Επειδή είστε πολλοί και επειδή η ώρα έχει πλησιάσει. Δεν έχετε ρωτήσει εσείς. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που δεν έχουν κάνει ερωτήσεις. Θα είναι η τελευταία ερώτηση και νομίζω
Έφη Μπαρμπάτση από την τηλεόραση του Α. Περιμένετε μια θετική δήλωση από το Eurogroup της Δευτέρας. Τι θα σημαίνει όμως αν αυτή η δήλωση δεν έρθει? Εμείς εργαζόμαστε έτσι ώστε να υπάρχει θετική δήλωση και αυτό είναι το σενάριο, το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύουμε ως ελληνική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάει πολύ γρήγορα η μία ώρα. Αυτό με είχατε ρωτήσει και την προηγούμενη φορά στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος. Με τα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν.